με λαχεία, με χρήματα, με οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί, να τα κάνει ο Θεός και να έρθουν και να χτυπήσουν τη ζωή σου και να σου φέρουν την ευλογία. Γιατί ο σπόρος της πίστης θα κινήσει τον Θεό να κάνει υπερφυσικά πράγματα, ώστε ο πραγματικό άνθρωπος να βγει από κάθε ζυγό. Γιατί το πνεύμα του κόσμου σήμερα τι κάνει, προκαλεί ζυγό. Προκαλεί ζυγό σε όλα τα πράγματα. Αλλά ο Θεός προφητεύει ότι αυτό το πνεύμα έχει νικηθεί επάνω στο στόμα. Και οι άγιοι των τελευταίων εποχών τι θα το συντρίψουν αυτό το πνεύμα. Γιατί θα εφαρμόσουν πνευματικές αρχές αποκαλυπτικής γνώσης που ο Θεός θα δώσει πραγματικά στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Νομίζω ότι είναι απλό, το καταλαβαίνουμε έτσι απλά. Είναι πολύ απλό. Προσέξτε τι κάνουμε. Κάνουμε την εισφορά μας την Κυριακή. Αυτός ο σπόρος έρχεται από τον κόσμο. Δεν είναι άγιος. Μπορεί να μας τον δίνει ο Θεός. Γι' αυτό δεν μπορεί να φέρει 100% καρπό. Και μετά τι γίνεται, ξαφνικά έχω ένα ποσό και μετά σκορπίζει το ποσό. Έχει μέσα μολυσμό ο σπόρος. Δηλαδή τι γίνεται, έχω ποσά μεγάλα και χάνονται. Ενώ μπορεί να έχεις πιο λίγα ποσά, να καλύπτονται τα πάντα και να σου μένουν στο τέλος χρήματα. Να έχεις περισσότερα. Ο σπόρος έρχεται από τον κόσμο. Δεν έχει καθαρότητα. Προσφέρεται στον Θεό, αγιάζεται. Φεύγει από τα χέρια μας. Ανήκει πλέον στο σώμα του Χριστού. Μετά ο Θεός τι κάνει. Μας δίνει το δικαίωμα να τον δανειστούμε τώρα, διαπίστωση. Και καθώς εμείς τον δανειζόμαστε, τον ξανασπέρνουμε στον Θεό διαπίστωση και αυτός ο δανεισμός και αυτή η σφορά θα γυρίσει πίσω μας και θα μπορεί να φέρει 60 και 100% καρπού, γιατί μπαίνει σε άλλο επίπεδο σφοράς και αποκάλυψης από τον ίδιο τον Θεό. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι διαχρονικός. Μπορεί κατά εποχές να παράγει πνευματική αποκάλυψη. Πιο δυνατή. Πιο δυνατή πραγματικά για να μπορούμε να λύσουμε χωρίς να υπάρχει καμιά πίεση στον άνθρωπο. Ο Θεός εργάζεται μέσα μας και εμείς τι κάνουμε, εφαρμόζουμε αυτό που γεννάει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε. Όταν ο σπόρος αγιαστεί δεν έχει φθορά μέσα. Γιατί παίρνει την ευλογία, παίρνει την χάρη του Θεού και όταν γίνεται σπέρνεται από την Εκκλησία, ο σπόρος πολλαπλασιάζεται, εκατονταπλασιάζεται και μετά ο θερισμός που μπορεί να έρθει επάνω μας είναι πολύ δυνατός στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό σε κάθε εποχή ο Θεός δίνει ένα μέτρο αποκάλυψης. Γι' αυτό τα παιδιά του Θεού έχουμε πίστη στον Θεό. Και τα πράγματα του Θεού μπορούμε να τα δεχτούμε μόνο διαπίστεως. Χωρίς κανέναν άλλο τρόπο, μόνο διαπίστεως. Και η πίστη μπορεί να συλλάβει τις πνευματικές αρχές του Θεού. Δηλαδή, αν εγώ πάρω ένα ποτήρι και το αφήσω τώρα, θα πέσει και θα σπάσει. Είναι ο νόμος της βαρύτητας. Θα σπάσει μέσα. Έτσι είναι και ο νόμος του Θεού. Υπάρχουν νόμοι μέσα στην Αγία Γραφή, εντολές, διατάγματα που δεν αλλάζουν. Και όσο εμείς τα κατανοούμε και ο Θεός μας φωτίζει πιο πολύ να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε, τόσο πιο πολύ αυτές οι πνευματικές αρχές μπορούν να κάνουν υπερφυσικά θαύματα και έτσι μπορεί να αγιαστεί ο σπόρος και να γυρίσει στη ζωή μας με έναν υπερφυσικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλη τη φροντίδα του, σε όλους μας φροντίζει ο Θεός, όλους μας φροντίζει. Αλλά ο Θεός υπόσχεται μεγαλύτερη αυθονία και αύξηση για όλα τα πράγματα. Υπόσχεται να σπάσει ο ζυγός εξαιτίας του χρίσματος. Και τι είναι το χρίσμα, είναι η πνευματική αποκάλυψη που μπορεί να καταστρέψει το πνεύμα του κόσμου. Μπορεί να καταστρέψει την πίεση του κόσμου. Μπορεί να καταστρέψει κάθε ενέργεια του κόσμου, γιατί ο Θεός θα ευλογήσει κάθε σπόρο πίστεως, οικονομικό σπόρο, σπόρο προσευχής, σπόρο αφιέρωσης και το είπε πολλές φορές. Το καλύτερο δέκατο είμαστε εμείς για τον Θεό. Η καλύτερη προσφορά. Και ο Θεός παίρνει εμάς, ευλογεί τη ζωή μας και αυτός ο σπόρος επιστρέφει μετά και στους γύρω μας. Γιατί για όλα τα πράγματα χρειάζεται ένας σπόρος. Ο καλύτερος σπόρος είναι ο Χριστός. Η καλύτερη σπορά είναι η Εκκλησία. Ο καλύτερος σπόρος είναι τα παιδιά του Θεού. Και ο Θεός ευλογεί αυτό το σπόρο και μετά αυτό επιστρέφει πραγματικά και βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό στο όνομα του Ιησού. Ευχαριστώ. Γι' αυτό και ο Κύριος μας δίνει πνευματική χάρη να μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο του πώς μπορούμε να τον εφαρμόσουμε απλά στη ζωή μας. Ευχαριστώ. Γιατί πραγματικά το πνεύμα του κόσμου πιέζει τους ανθρώπους. Αλλά ο Θεός είναι πιο μεγάλος να μας δώσει ιδιαίτερη χάρη στο υπέροχο όνομα του.